ο Δήμος Χανίων. Το έχουμε ξαναπιάσει το θέμα. Πάμε τώρα από την Ανατολική Κρήτη, πάμε στη Δυτική Κρήτη. Αναμένεται να συμμετάσχει σε μία έκθεση, 1-2 Απριλίου του 2023, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, σε 1,5 μήνα από σήμερα, για τον γαμήλιο τουρισμό. Και επιβεβαιώνεται αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Χανίων, ότι πάμε να στοχεύσουμε θεματικά, πάμε να στοχεύσουμε στον γαμήλιο τουρισμό. Πάμε στον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Εμείς ευχαριστούμε ότι μας δίνετε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε ενέργειες που κάνουμε και με τους επιχειρηματίες, αλλά και με διάφορους φορείς, έτσι ώστε να τις μεγαλώνουμε. Εγώ να συμπληρώσω και να πω ότι 1-2 Απριλίου στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση. Βασικός στόχος από τη συμμετοχή ποιος είναι? Βασικός στόχος είναι, ψάχνουμε ποιος είναι ο ποιοτικότερος επισκέπτης, ο ποιοτικότερος τουρίστας. Οπότε στρατηγικά έχουμε σχεδιάσει κάποιες ενέργειες. Μία από τις ενέργειες που θα εφαρμόσουμε για να το καταφέρουμε αυτό είναι η στροφή μας στο γαμήλιο τουρισμό, στο τουρισμό που φέρνει επισκέπτες, τις παρέες τους, τις οικογένειές τους για να παντρευτούν εδώ στην πόλη, έτσι ώστε να τον αυξήσουμε και να πετύχουμε τον ποιοτικότερο επισκέπτη στα Χανιά. Μάλιστα, προλαβαίνουμε να αξιοποιήσουμε τις όποιες δυνατότητες προκύψουν μέσα από την έκθεση στο Λονδίνο στην τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο? Προλαβαίνουμε, ναι. Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου που ειλικρινά προσπαθούμε από το Δήμο Χανίων να μην μιλάμε για περίοδο πλέον, έτσι ώστε να εξαντλήσουμε όποια δυναμική έχουμε για να φύγουμε τα στενά όρια της εποχικότητας. Ο σχεδιασμός του Δήμου Χανίων είναι να μην μιλάμε μόνο για τους θερινούς μήνες και για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, είναι να το επεκτείνουμε, οπότε δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός, αν θέλετε. Δεν κοιτάμε μόνο το καλοκαίρι, κοιτάμε όλη τη διάρκεια του έτους και σε αυτή την οδό βαδίζουμε. Να πω ότι μέχρι τις 6 Μαρτίου θα μπορούν οι επιχειρηματίες των Χανίων που θέλουν να συμμετέχουν στην έκθεση ως συνεκθέτης με τις επιχειρήσεις τους, θα μπορούν να δηλώσουν στο Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χανίων και στα τηλέφωνά μας στο 2821-3-41-626. Μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν για τη συμμετοχή τους και την παρουσία τους στην έκθεση στο Wedding Show στο Λονδίνο. Αλλά σίγουρα να ξέρετε ότι είμαστε και στην αρχή της περίοδου και στην αρχή του χρόνου. Οπότε ναι, αξίζει να έρθουν και να συμμετέχουν και να κάνουμε αυτή την καμπάνια και άλλες στρατηγικές. Μάλιστα. Που έχουμε ορίσει. Ερώτηση. Για να... Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αγορές από το εξωτερικό, κάποιες συγκεκριμένες χώρες, κάποιοι τουρίστες από συγκεκριμένες χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν στα Χανιά και να παντρευτούν? Κοιτάτε να δείτε, έχουμε ξεκινήσει από μια χώρα η οποία έχει μια ισχυρή δυναμική, ναι. Έχει την πιο ισχυρή δυναμική στο νησί μας και στα Χανιά συγκεκριμένα. Αυτή είναι η Αγγλία, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί στοχεύουμε και ξεκινάμε μία πρώτη κίνηση, διότι και ο αριθμός των επισκεπτών το προσδιορίζει αυτό, αλλά και η συνδεσιμότητα με αεροδρόμιο του νησιού μας και της Αθήνας, το έχουμε βάλει πρώτο στη λίστα μας για το γαμήλιο τουρισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σίγουρα θα πούμε περισσότερα μετά την 1η και 2η Απριλίου που θα έχουν προκύψει κάποια συμπεράσματα και θα έχουμε, Αντιδήμαρχε, κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας. Πότε και επίσημα ξεκινούν εκεί οι αφίξεις στα Χανιά? Πότε περιμένετε τους πρώτους τουρίστες? Η πρώτη μας πληροφορία είναι ότι στα μέσα Μαρτίου θα έχουμε τα πρώτα τσάρτερ. Μάλιστα. Από πού, Γερμανία? Από Αγγλία και Γερμανία, ναι. Από Αγγλία και Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε.